Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή μας. Μια εκπομπή τελευταία λίγο πριν το Πάσχα. Επομένως σας ευχόμαστε και χρόνια πολλά μέσα από αυτή την εκπομπή. Σήμερα ένα θέμα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχουμε συμπεριλάβει πάρα πολλές φορές τέτοιου είδους θεματολογία. Παρ' όλα αυτά σήμερα αγαπάμε την εγκυμοσύνη, τα μωράκια. Το θέμα μας αφορά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη μευτική φροντίδα, το βρέφος. Γενικά, σαν τίτλο βάζουμε «Γεννώ με εμπιστοσύνη», γιατί πραγματικά η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντικό πράγμα μέσα από τις γυναίκες που εμπιστεύονται και το γιατρό και φυσικά τις ΜΕΕΣ, γιατί σήμερα Midwives, λοιπόν, έχουμε ΜΕΕΣ εδώ στην εκπομπή μας και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε. Έχουμε καλεσμένη την Ειρήνη Αθηνά Αβραμίδου ΜΕΑ. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα σας, κυρία Πετκάκη. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο θέμα θα ανοίξει σήμερα και θα πούμε στους τηλεθεατές μας ότι η εκπομπή μας έχει ανοιχτά τα τηλέφωνα που βλέπουν στην οθόνη. Για οτιδήποτε πληροφορίες θέλουν, θα μπορούν να απευθύνονται σε αυτά τα τηλέφωνα για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις τους. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα για να δώσουμε κάποιες πληροφορίες όπως. Ειρήνη, οι ΜΕΕΣ ασχολούνται με πολλά πράγματα. Ασχολούνται με την έφηβη γυναίκα. Τι γίνεται στην εφηβεία, μία ΜΕΑ, πώς μπορεί να βοηθήσει? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε εδώ στην εκπομπή σας. Και είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ σημαντικό που δίνεται αυτό το βήμα στις ΜΕΕΣ να παρουσιάσουν το έργο τους και αυτό τέλος πάντων που προσφέρουν στην κοινωνία γενικότερα. Είναι πάρα πολύ όμορφη η ερώτηση που μου κάνετε ως προς την έφηβη γυναίκα που πώς και πώς μπορεί η ΜΕΑ να έρθει να τη βοηθήσει. Καταρχήν μπορεί να τη βοηθήσει με την ενημέρωση για το ίδιο της το σώμα. Πώς λειτουργεί, πώς είναι το να της έρθει η περίοδος, η έμεινος ρύση και πώς ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να περιμένει, να ενημερωθεί και να αγαπήσει το σώμα της μέσα από όλη αυτή την ενημέρωση. Στη συνέχεια και καθώς προχωράει η εφηβεία, θα ενημερωθεί για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, που είναι πολύ σημαντικό για την μετέπειτα υγεία, γενικότερα για την υγεία της και για την υγεία του συντρόφου της. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε μέσα από όλη αυτή την ενημέρωση να έχουμε μία υγιή έναρξη της σεξουαλικής ζωής και αυτό σημαίνει να υπάρχει μια υγεία και στην μελλοντική ίσως οικογένεια που θα δημιουργήσει αυτή η γυναίκα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, mm-hmm. το οποίο μπορεί μια κοπέλα καταρχήν να έρθει σε επαφή με μια άλλη γυναίκα για να πει κάποια πράγματα όπως θα τα έλεγε και στη μητέρα της. Mm-hmm. Και επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι σε εσάς έρχονται και ζευγάρια. Ζευγάρια τα οποία θα μπορούσαν να είναι στην έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής ή ζευγάρια τα οποία θέλουν να τεκνοποιήσουν. Εκεί τι βρίσκετε, τι αντιμετωπίζετε, τι ερωτήσεις σας κάνουν? Πολύ συχνά έρχονται ζευγάρια τα οποία επιθυμούν να μείνουν έγκυα και να ξεκινήσουν την ζωή τους με ένα μωρό. Ξεκινάμε καταρχήν με το να τους πούμε τι είναι αυτό που περιμένουν, τι είναι αυτό που τέλος πάντων θα αλλάξει στη ζωή τους. Αρχικά τους ενημερώνουμε για τη διατροφή, για τον τρόπο ζωής που θα ήταν καλό, έτσι, ίσως κάποια πράγματα να αλλάξουν, όπως να διακόψουν το κάπνισμα, να διορθώσουν ίσως κάποια πράγματα στη διατροφή τους, ώστε το σώμα, ειδικά της γυναίκας, να υποδεχτεί να είναι ένα υγιές περιβάλλον. Ναι. Το σημείο το οποίο θα εμφυτευτεί το μωράκι. Στη συνέχεια, αφού τέλος πάντων επιτευχθεί η εγκυμοσύνη, ναι. εκεί πέρα έρχονται πολλές περισσότερες ερωτήσεις, πολλές περισσότερες αγωνίες, ναι. αλλά ναι, ο ρόλος της ΜΕΑΣ στο ζευγάρι είναι καταρχήν η ενημέρωση και πάλι η συμβουλευτική, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για υγιή εγκυμοσύνη και υγιή πορεία. Οικογένεια Ακριβώς. και πορεία γενικότερα. Και επειδή μίλησες μάλλον για οικογένεια, πιάνω από την τελευταία σου έτσι, mm-hmm. κουβέντα, η οικογένεια μπορεί να εμφανιστεί και ολόκληρη, δηλαδή αν έχουν και ακόμα ένα παιδάκι, Βεβαίως. Το οποίο και εκείνο συμμετέχει στην εγκυμοσύνη, γενικώς είναι κάτι πρωτόγνωρο, ειδικά αν υπάρχει
ένα μωράκι, ένα ίσως λίγο μεγαλύτερο παιδάκι, το οποίο χρειάζεται κάποιες συμβουλές, να έρθει και εκείνο μαζί σε μία οικογενειακή συνάντηση, θα λέγαμε, μαζί σας, ώστε να πάρει και αυτό κάποιες πληροφορίες και ίσως να μάθει να δέχεται με κάποιο καλό τρόπο το μωρό το οποίο βρίσκεται ήδη στην κοιλιά της μητέρας και να ξέρει και εκείνο πώς να συμπεριφερθεί. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα χαμογελώ γιατί θυμάμαι πολλές στιγμές που στη διάρκεια, ειδικά στην παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, που βλέπουμε τα παιδάκια να αλληλεπιδρούν πάρα πολύ με όλη αυτή τη διαδικασία που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, να ακούμε την καρδούλα του μωρού. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία το παιδάκι, το μεγαλύτερο, το αδερφάκι δηλαδή, συνδέεται και με το μελλοντικό αδερφάκι του και είναι πολύ όμορφες στιγμές. Συνήθως τις φωτογραφίζουμε και τις έχουν έτσι όμορφη αναφορά εκεί. Θα μιλήσουμε και στο αδερφάκι, να λύσουμε απορίες φυσικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ίσως κάποιο βιβλίο, να προτείνουμε στους γονείς κάποιο βιβλίο που μέσα από το οποίο θα έχουν να συζητούν μαζί τους στο σπίτι. Οι συναντήσεις γίνονται είτε στο midwives είτε και στο σπίτι του ζευγαριού και πραγματικά είναι πολύ πολύ όμορφες οικογενειακές στιγμές και αυτό είναι που θέλουμε, να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Η σύνδεση, η αγάπη. Ναι, ναι, συμφωνώ. Εμείς έχουμε κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες, τις οποίες θα δείξουμε έτσι σε λίγο στους τηλεθεατές από όμορφες στιγμές, οι οποίες πραγματικά πρέπει να είναι πάντοτε όμορφες. Και αν είμαστε έτοιμοι, θα μπορούσαμε να δείξουμε κάποιες εικόνες. Και εγώ θα ήθελα στην πορεία, βλέποντας και τις εικόνες, εδώ βλέπουμε κάποιες στιγμές. Και αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, που νομίζω ότι και η ΜΕΑ μπορεί να κάνει κάποιες πολύ καλές θα μιλήσει με την έγκυο γυναίκα και τι γίνεται όταν έρχεται η συναντήση σας, δηλαδή τι περιλαμβάνουν σε μία τέτοιου είδους εγκυμοσύνη, τι μπορείτε να κάνετε σαν ΜΕΑ και τι μπορεί να κάνει ο γιατρός. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι η ΜΕΑ είναι ο κατάλληλος επαγγελματίας υγείας για την παρακολούθηση και την διεξαγωγή του φυσιολογικού τοκετού σε μια κύηση χαμηλού κινδύνου. Δηλαδή, σε μια μαντούλα η οποία είναι υγιής και είναι υγιές και το έμβριο, το μωρό που περιμένουμε. Και είναι λοιπόν αυτή που θα βοηθήσει στο να παρακολουθήσει, να διαπιστώσει την εγκυμοσύνη αρχικά, να παρακολουθήσει στη συνέχεια την εγκυμοσύνη στην πορεία της, να συμβουλεύσει την νέα μητέρα στην πορεία της, ούτως ώστε να παραμείνει υγιής η εγκυμοσύνη. Αν διαπιστώσει κάποια παθολογία, να παραπέμψει στον θεράποντα γιατρό, γυναικολόγο με ευτήρα, όπου όλα αυτά γίνονται φυσικά σε συνεργασία αν χρειαστεί. Και στη συνέχεια, κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, είναι η προετοιμασία όχι μόνο της μαμάς, αλλά και του πατέρα, του συζύγου, συντρόφου, ό,τι υπάρχει και είναι δίπλα στη μητέρα, που είναι πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν οι ΜΕΕΣ έρχονται να γεμίσουν τις απορίες, να απαντήσουν μάλλον στις απορίες και να ενημερώσουν τους μελλοντικούς γονείς για τις επιλογές τους. Ναι. Αυτό όλο γίνεται μέσα από τις προγεννητικές συναντήσεις. Πολύ συχνά μας ρωτάνε πότε μπορούν να ξεκινήσουν οι προγεννητικές συναντήσεις. Εμείς απαντάμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Οπότε είναι έτοιμοι, εγώ θα έλεγα. Μπράβο. Και οπότε αισθάνονται την ανάγκη. Ακριβώς. Να μπορέσουν. Υπάρχουν γονείς που έρχονται μετά την αυγενική διαφάνεια, δηλαδή μετά τις 11 εβδομάδες από την εγκυμοσύνη. Υπάρχουν μητέρες που μας παίρνουν από το πρώτο αποτέλεσμα του θετικού τεστ εγκυμοσύνης και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν και οι μητέρες οι οποίες ίσως δεν βρήκαν το χρόνο, ίσως δεν ενημερώθηκαν, δεν γνωρίζαν ότι υπάρχει. Και αυτό το πρόγραμμα. Μπράβο, ναι. Οι προγεννητικές συναντήσεις και ήρθανε ακόμα και στο τρίτο τρίμηνο. Ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι ελάτε να ενημερωθούμε, να μάθουμε για την εγκυμοσύνη, τη φυσιολογία του σώματός μας, πώς είναι φτιαγμένο το γυναικείο σώμα και η φύση μας, η γυναικεία φύση, ούτως ώστε να ανταπεξέρχεται στην εγκυμοσύνη, στον τοκετό και αργότερα στο θυλασμό του μωρού μας. Και μέσα λοιπόν από αυτές τις συναντήσεις ενημερωνόμαστε για τον τοκετό, για το θυλασμό, για τη λοχεία, για τη φροντίδα του μωρού και γενικότερα για το καλό σέχιν της οικογένειας. Ακριβώς. Γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν με τα γεννητικά και εκεί θα πρέπει να είμαστε
προετοιμασμένη και πολύ για προσεκτική αυτό. Σε πολύ. Όλα θα έλεγα. Βεβαίως. Πριν αρχίσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις μας πολύ εξειδικευμένα, εγώ θα ήθελα να ενημερώσουμε το κοινό μας για τις νέες οδηγίες για τον εμβολιασμό των εγγύων και ποια εμβόλια είναι ασφαλή. Λοιπόν, η Ειρήνη, νομίζω σε έχω ενημερώσει και σένα ότι έχουν έρθει κάποια καινούργια στοιχεία εντός των ημερών τώρα 1-2 από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και ιδιαίτερα από την Μαρία Θεοδωρίδου, η οποία ανέφερε ενώ στην αρχή ήταν αρνητική στο να γίνονται οι εμβολιασμοί στις νέες γυναίκες οι οποίες εγκυμονούν. Τώρα βλέπουμε ότι αλλάζουν αυτά τα δεδομένα και το γεγονός είναι ότι μας γράφει εδώ το Δελτίο Τύπου ότι μπορούν πλέον οι έγκυες γυναίκες να εμβολιαστούν, αυτές ειδικά οι οποίες έχουν προϋπόθεση να είναι άτομα με αυξημένο κίνδυνο. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Ωραία. Είναι μια οδηγία. Είναι μια οδηγία η οποία σας βρίσκει σύμφωνος και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος από τους εμβολιασμούς των εγγύων που ήδη έχουν δηλαδή ξεκινήσει. Όπως επίσης στη Βρετανική Επιτροπή έχει δοθεί το πράσινο φως και υιοθετήθηκε η σύμφωνη γνώμη του γυναικολόγου ώστε να γίνονται εμβολιασμοί και όπως είπαμε σε μητέρες με αυξημένο κίνδυνο. Τώρα αν υπάρχουν συνοσυρά νοσήματα τα οποία έχει μία έγκυος γυναίκα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, εκεί πρέπει να διευθετηθεί το θέμα μεταξύ τους. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι τα εμβόλια κατά του COVID πρέπει να γίνονται στις έγκυες μόνο αυτά που δεν περιέχουν κανένα ζωντανό οργανισμό. Μπορούν να γίνονται από τις έγκυες και τις προφυλάσσουν από τον ιό κατά την κοίηση. Δεν επηρεάζουν τη γονιμότητα. Είναι αυτό το οποίο έχει έρθει ως νέο στοιχείο. Επίσης για το θυλασμό, στις γυναίκες οι οποίες πρόκειται να γεννήσουν και έχουν κάνει το εμβόλιο, συμβαίνει το εξής, ότι δεν βρέθηκε ιός στο μητρικό γάλα από μελέτες που έχουν γίνει και επομένως είναι καλό να κάνουν το εμβόλιο, όπως είπαμε, αυτές που έχουν τις προϋποθέσεις να κάνουν το εμβόλιο και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυξάνεται και η ανοσία στο βρέφος το οποίο έρχεται στη ζωή. Αυτό είχα να πω εγώ και νομίζω ότι και εσάς σαν ΜΕΣ και σαν γιατρούς δεν θα υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι, και εδώ να προσθέσω ότι το περί θυλασμού είναι πολύ πολύ σημαντικό και να πούμε στις νέες μητέρες ότι όσο θυλάζουν ενώ οι ίδιες νοσούν με τον COVID-19, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν ότι προσφέρουν έτοιμα αντισώματα στο βρέφος. Στο βρέφος, έτσι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να αποχωριστεί η μητέρα από το βρέφος. Πρέπει να είναι μαζί, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ανοσία, τα αντισώματα τέλος πάντων, ναι, να τα παίρνει το μωρό, ώστε να μην νοσήσει και να εκείνη. Ρωτήσω λίγο τώρα, έτσι με τις ερωτήσεις οι οποίες έχουμε και από το κοινό, σχετικά με τις κεσαρικές τομές, ναι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πραγματικά η οποία φημίζεται για τις κεσαρικές τομές οι οποίες γίνονται και νομίζω ότι εσάς δεν σας βρίσκει τόσο σύμφωνες στις ΜΕΣ οι οποίες και γενικά η γυναίκα πρέπει να προσπαθεί να έχει μια υγιή ζωή κατά την εγκυμοσύνη της και ένα φυσιολογικό τοκετό. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ναι. Έτσι είμαστε φτιαγμένες, ναι, να γεννούμε. Η κεσαρική είναι μια υπέροχη διαδικασία σωτηρίας για την μητέρα και το έμβριο. Χρειάζεται, είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά είναι σημαντικό, όπως προστάζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γενικότερα σε μια χώρα να μην ξεπερνάει το 15% από το συνολικό αριθμό των γεννήσεων. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, ναι, μας λοιπόν τα τελευταία στατιστικά τι λένε? Λένε ότι είναι πάνω από το 50%, σε πολλές περιπτώσεις φτάνει και το 65-70%, ειδικά στα ιδιωτικά με φτήρια. Κάτι που πρέπει να μας κάνει να, να προβληματιστούμε, ακριβώς, να προβληματιστούμε, ναι, και ως γυναίκες και ως άνθρωποι και γενικότερα πρέπει να βάλουμε σε σκέψη γενικότερα την όλη διαδικασία αυτή, ναι, ναι, της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Να δούμε τι γίνεται, για ποιο λόγο λοιπόν τα 2/3 των Ελληνίδων γεννάει με κεσαρική τομή.
Η δική μου σκέψη πάνω σε αυτό είναι, θα έλεγα, ότι πολλές γυναίκες, και επειδή έχω μιλήσει, υπάρχει ένας φόβος γενικά για το θέμα της εγκυμοσύνης, όχι της εγκυμοσύνης, αλλά του τοκετού, και πολλές φορές το επιλέγουν σαν ένα χειρουργείο να το περάσουν αθόρυβα, θα έλεγα, να κοιμηθούν, να ξυπνήσουν και να έχουν ένα μωράκι στην αγκαλιά τους, χωρίς να περάσουν όλη τη διαδικασία αυτή των οδυνών, θα έλεγα, οι οποίες δεν είναι και τόσο εύκολη με διαδικασία και πολλές διστάζουν ή πολλές φοβούνται. Υπάρχει και επισκληρίδιος, υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι, υπάρχουν τόσα πολλά που δεν ξέρω, τα βλέπεις εσύ κάθε μέρα αυτά. Ναι, κάθε μέρα, και ακούμε περιπτώσεις που, όμως από την άλλη ακούμε και περιπτώσεις που γυναίκες μπαίνουν για κεσαρική, συνήθως χωρίς λόγο. Ναι. Σε αυτό λοιπόν είναι, εδώ κουμπώνει αυτό που λέγαμε πριν, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση για τα ωφέλη του φυσιολογικού τοκετού και μάλιστα του φυσικού τοκετού, δηλαδή του τοκετού ακόμα και χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς να γίνει χρήση φαρμάκων. Η κεσαρική σε καμία περίπτωση δεν είναι μια επιλογή η οποία θα είναι πιο εύκολη για την μητέρα. Μεταγεννητικά υπάρχει περισσότερος πόνος στη διάρκεια του χειρουργείου. Είναι ένα χειρουργείο μέσης βαρύτητας, έτσι, όπου μπορεί να χαθεί αρκετό, να χαθεί αρκετό αίμα, να υπάρχει κάποια επιπλοκή. Ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε σε καμία περίπτωση με το φυσιολογικό τοκετό, ο οποίος, πόσο μάλιστα αν είναι και αβίαστος, δηλαδή δεν παρεμβαίνει κάποια χρήση φαρμάκου, όπως για παράδειγμα η πρόκληση τοκετού ή η επισκληρίδιος. Ο φυσικός τοκετός λοιπόν μπροστά στην κεσαρική δεν έχει να συγκριθεί, γιατί είναι πολλαπλάσια ασφαλής. Από εκεί και πέρα τώρα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι οι επιλογές για την κεσαρική, η μαμά δηλαδή που θα το επιλέξει, γιατί ένας λόγος ο οποίος μπορεί να έχει σαν αιτία τα αυξημένα ποσοστά, είναι και αυτό, ότι κάποιες γυναίκες δεν γνωρίζουν και επιλέγουν οι ίδιες τους την κεσαρική τομή. Εδώ έρχεται ο επαγγελματίας υγείας, αυτό ο γιατρός, θα έλεγα και εγώ, η προγεννητική, επομένως. Όπου θα ενημερώσει τη μαμά λοιπόν, να της πει ότι κοίταξε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στα αλήθεια δεν μπορούμε να επιλέξουμε την κεσαρική αν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, ακριβώς. Και τα ωφέλη λοιπόν του φυσιολογικού είναι αυτά. Οπότε λοιπόν, το πιο σίγουρο είναι ότι η γυναίκα θα εμπιστευτεί, θα πρέπει να εμπιστευτεί την φύση της, το σώμα το της, το μωρό της, το ένστικτό της, και με την, με την βοήθεια της ΜΕΑΣ ή του γιατρού, και του γιατρού θα και γίνει τα δύο, αυτό που είναι φυσιολογικό να γίνει. Έτσι. Εδώ να σχολιάσω επίσης το ότι, να προσθέσω μάλλον, το ότι, γιατί το είπατε και πριν, οι οδύνες της γέννας είναι κάτι που μπορεί να διαχειριστεί, να ελεγχθεί η γυναίκα. Να μπορεί. Υπάρχουν να το διάφορες μέθοδοι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τη γυναίκα να ανταπεξέλθει με ευκολία μάλιστα στο φυσιολογικό τοκετό, αρκεί η ίδια η γυναίκα, όπως είπαμε, να νιώθει ασφαλής, να νιώθει ήρεμη, να νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον. Και να συνεργάζεται. Μπράβο. Με τις δικές σας τις... να μιλάτε μαζί. Ναι, να ακριβώς. Υπάρχει επικοινωνία. Επικοινωνία. Να υπάρχει υποστήριξη, να υπάρχει ένα ανθρώπινο περιβάλλον, χωρίς να τη φοβίζει οτιδήποτε. Ξένο ακόμα, υπάρχει, ακόμα αυτό το περιβάλλον το και το είναι σημαντικό να δημιουργηθεί. Στα μευτήρια κάποια κάνουν κάποιες προσπάθειες, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Φανταστείτε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν τα κέντρα φυσικού τοκετού, που εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε κάτι τέτοιο, όπου ουσιαστικά τι είναι, είναι αίθουσες τοκετού, αλλά διαμορφωμένες σαν ένα σπιτικό περιβάλλον, όπου εκεί η γυναίκα μπορεί να χαλαρώσει, να αφαιθεί, υπάρχει μια πισίνα για να γίνει χρήση του νερού, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο ανακούφισης για τη διάρκεια των οδυνών μας, των κυμάτων, όπως αλλιώς τα λέμε, στην προγεννητική μας προετοιμασία. Και η γυναίκα λοιπόν καλείται να ακούσει το σώμα της και να γεννήσει και να αφήσει με τον τρόπο φύση, ακριβώς, να φέρει το αποτέλεσμα της γέννησης του με βρέφους. Με έναν ήπιο, ήρεμο τρόπο, που αυτό έχει και
πολλά ωφέλη και για το ίδιο το βρέφος μόλις γεννηθεί, να το ακουμπήσουμε πάνω στο σώμα της μητέρας και να αισθανθεί το χτύπο της καρδιάς και να πάρει την πρώτη μυρωδιά του από τη μητέρα του. Αυτό. Και επίσης να ξεκινήσει και ο μητρικός θυλασμός μέσα σε αυτή την πρώτη ώρα μετά ωραία. Τη γέννα. Εδώ λοιπόν στο σημείο αυτό και εφόσον συζητήσαμε όλα αυτά, θα ήθελα να μπούμε σε μια διαδικασία ώστε να ενημερώσουμε στον κόσμο, γιατί ήδη έχουμε πολλές ερωτήσεις από το κοινό, αλλά εγώ θα ήθελα πρώτα να ενημερώσουμε στον κόσμο τι ομάδες υπάρχουν που μπορούν να συμμετέχουν οι γυναίκες σε ένα φιλικό χώρο εκτός ιατρίου, τι σεμινάρια γίνονται και γενικά τι γνώσεις μπορεί να πάρει και η μητέρα και ο σύζυγος, γιατί και ο σύζυγος πολλές φορές παρευρίσκεται στους τοκετούς. Οπότε όλα αυτά ας ενημερώσουμε τώρα στον κόσμο που μας παρακολουθεί, γιατί είναι και αυτό μια ερώτηση. Ναι. Γενικά το Midwives είναι ένας χώρος ο οποίος είναι, όπως είπατε και πριν, ζεστός, φιλικός, σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπει σε ένα χώρο νοσοκομείου ή τέλος πάντων. Είναι ένας χώρος που μπορεί να χαλαρώσει κάποιος, ειδικά το ζευγάρι. Ναι. Χωρίζουμε σε δύο κατηγορίες τις υπηρεσίες μας. Ουσιαστικά στις ναι. μεευτικές που έχει να κάνει με την προγεννητική προετοιμασία και ό,τι έχει να κάνει με την εγκυμοσύνη, και το μεταγεννητικό που έχει να κάνει με το βρέφος, το θυλασμό και όλα αυτά. Στις προγεννητικές μας συναντήσεις, λοιπόν, έχουμε το βασικό μας πρόγραμμα που λέγεται «Γεννώμε εμπιστοσύνη», όπως αναφέρθηκε και πριν. Έχουμε, λοιπόν, δημιουργήσει μαζί με τη συνάδελφό μου, την Πασχαλίνα την Καμπουρίδου, επίσης ΜΕΑ, ένα πρόγραμμα 6 συναντήσεων, 6 τρίωρων συναντήσεων, ναι. Όπου λαμβάνουν ό,τι γνώση χρειάζεται να έχουν προκειμένου να ενημερωθούν, να προετοιμαστούν σωματικά και ψυχοσυναισθηματικά για τον ερχομό του παιδιού τους. Προς το παρόν γίνονται διαδικτυακά, αλλά όταν με το καλό αλλάξει η κατάσταση θα είναι πιο άμεση επαφή. Βεβαίως, ναι. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η συμβολή διατροφολόγου, υπάρχει συμβολή ψυχολόγου, η οποία θα ενημερώσει επίσης τους γονείς για την περίοδο της λοχίας και για την περίοδο της εγκυμοσύνης, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλά τα είναι μεγάλη, ακριβώς, βέβαια, και, μεγάλη αλλαγή. Και λίγο ανασφάλεια σίγουρα νιώθει η γυναίκα, ακριβώς. Αν δεν έχει απαντήσει τα πάντα που την απασχολούν. Έτσι. Στο πρακτικό κομμάτι έχουμε την χαλαρωτική μας αναπνοή και τις κινήσεις της λεκάνης και το χορό, ο οποίος βοηθάει στο να η λεκάνη μας να ανοίγει, όπως λέμε, mm-hmm. και να υποδέχεται καλύτερα το μωράκι μας σε μια καλή θέση, ούτως ώστε να έχουμε μια εύκολη και γρήγορη και γέννα. Και φυσιολογικό το κετό μέσω στη θέση εμβρίου. Βεβαίως, πολύ σωστά. Ναι. Και η χαλάρωση είναι ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι. Να θυμίσουμε τους γονείς πως χρειάζεται να υπάρχουν και στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας μες στη διάρκεια της μέρας και επικοινωνίας με το έμβριο, με το μωρό. Πόσο σημαντική είναι αυτή η προγεννητική επικοινωνία, πόσο σημαντική είναι και για τη μεταγεννητική περίοδο, αλλά και για τη διάρκεια του τοκετού. Να συνδέονται οι γονείς με το έμβριο, με το μωρό που περιμένουν, ναι. μέσω της κίνησης, μέσω του τραγουδιού. Έχουμε τη μουσικοθεραπεία, η οποία βοηθάει σε όλο αυτό. Η μέθοδος Σονατάλ που έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την Εύη τη Δαβόρα, την Ευδοξία τη Δαβόρα, που είναι μουσικοπαιδαγωγός και εκπαιδευμένη στο κομμάτι της μουσικοθεραπείας για εγγύους. Μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις συναντήσεις, οι γονείς φεύγουν ήρεμοι πια. Και ικανοποιημένοι. Σίγουροι, ναι, ακριβώς. Έχουμε δει πλευρές. Στη διάρκεια αυτών των 5 χρόνων που λειτουργεί το πρόγραμμα ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά και η πλειοψηφία των γονιών γεννούν φυσιολογικά, γιατί πλέον είναι ενημερωμένοι για τις επιλογές τους. Μέσα εκεί, ναι. στις συναντήσεις μιλάμε για την έναρξη του τοκετού, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να γεννήσουμε, να πάμε στο μαιευτήριο ή ακόμα και η επιλογή για το πού να γεννήσουμε στο mm-hmm. σπίτι μας. Είναι αυτή και αυτή μια ασφαλής επιλογή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Το μαιευτήριο και πώς μπορούμε στο μαιευτήριο να κάνουμε έτσι μια γέννα φυσική. Τι άλλες επιλογές υπάρχουν. Πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε το πλάνο τοκετού, που είναι ένα ναι. πολύ πολύ σημαντικό εργαλείο για την επικοινωνία μας και τη μεταξύ μας
συνεργασία με τη μαιευτική μας ομάδα, το γιατρό μας, τη ΜΕΑ μας, το μαιευτήριο. Τα όλα πάντα. Αυτά είναι σημαντικά να τα μοιραζόμαστε. Και φυσικά για το μητρικό θυλασμό, την έναρξή του και τη λοχεία, τη φροντίδα του μωρού και την, όπως είπα και πριν, τη ζωή με το μωρό στο σπίτι. Ναι, και επειδή το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας δυστυχώς τελειώνει η Ειρήνη, εγώ όμως θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο πού συμμετέχει και ένα μικρό παιδί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν πρέπει να παραμελούμε. Εγώ πάντοτε σε αυτό επιμένω, γιατί και εγώ δύο παιδιά έχω, οπότε γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει και να μην νιώθει ούτε ζήλια ούτε παραμέληση ένα μικρό παιδί, και νομίζω ότι σε κάποια από αυτά τα σεμινάρια μπορεί να παρευρίσκεται και το παιδί, ώστε να είναι και αυτό ένα μέρος της διαδικασίας της μητέρας που θα γεννήσει το αδελφάκι του. Ναι, σίγουρα, ανάλογα την ηλικία βέβαια. Α, ανάλογα με την ηλικία, ακριβώς, έτσι να καταλαβαίνει σίγουρα, και αν μπορεί. Ακριβώς, ένα δίχρονο, τρίχρονο σίγουρα δεν μπορεί να είναι... εκεί, τέλος και πάντων, να καταλαβαίνει τα πάντα. Ναι, ναι. Απλώς μπορεί να συμμετέχει. Αλλά σίγουρα μπορεί να συμμετέχει. Σίγουρα μπορεί να υποθούν, όπως είπα και στην αρχή, πράγματα που περιμένουμε ότι θα αλλάξουν στην οικογένεια και στο σπίτι. Μπορεί να, να βοηθήσουμε την μαμά και τον μπαμπά, ούτως ώστε να δώσουμε κάποιες συμβουλές, δηλαδή, για την πώς θα χειριστεί και το μωρό τους, και το παιδί που έχει ήδη. Ακριβώς, πώς να του μιλήσουν, ούτως ώστε να περάσει τα μηνύματα, λοιπόν, το νέο αδερφάκι. Και εδώ να προσθέσω ότι... και να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Ναι, θέλω να προσθέσω, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό, ότι σαν ένα ακόμα προγεννητικό πρόγραμμα που μπορεί που υπάρχει και βοηθάει πάρα πολύ τους γονείς, είναι και το γεννόμε βαθιά χαλάρωση, το hypnobirthing, που είναι μια μέθοδος που είναι πολύ διάσημη στο εξωτερικό. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχει και στην Ελλάδα, λοιπόν. Και χρησιμοποιούμε τη βαθιά χαλάρωση, την ύπνωση, ούτως ώστε η μητέρα να δημιουργήσει μια όμορφη εικόνα για τον τοκετό της και έτσι να περάσει να το μήνυμα και σε εκείνη, ακριβώς, ότι θα να είναι βοηθήσουμε κάτι καλό να διαχειριστεί τους φόβους που μπορεί να έχει για τον τοκετό της, ώστε να έχει μια όμορφη, γαλήνια, ήρεμη εμπειρία τοκετού. Λοιπόν, πραγματικά πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που μας είπες. Εγώ θέλω στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κλείνοντας το πρώτο μέρος, δηλαδή, να δούμε μαζί με τους τηλεθεατές μαζί ένα υπέροχο βίντεο που έχει σαν χώρο, έχει γίνει από εσάς, φαντάζομαι, και δείχνει κάποιες πολύ ωραίες εικόνες πώς γίνεται το μασάζ, το infant μασάζ, το οποίο αφορά μωράκια. Είναι για μωράκια από 0 έως 12 μηνών. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, φίλοι μου, και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found, it's not.